Έχει στηρίξει και στηρίζει το ψήφισμα της μεγαλειώδους κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις τροφιλιάς 21 του Αυγούστου. Και θεωρούμε ότι αυτοί είναι οι βασικοί άξονες για την ανασυγκρότηση της περιοχής, για την αντιμετώπιση των οξυμένων καταστροφικών συνεπειών που προκάλεσε η πυρκαγιά. Το σχέδιο ανασυγκρότησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάστηκε σήμερα έχει έναν άλλο προσανατολισμό. Δεν με τη βάση που έχουμε... Θέλω μόνο να σας κάνω μια διόρθωση, μου επιτρέπετε. Είναι του Μπέλου το σχέδιο, είναι της κυβέρνησης. Ναι, σας το λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, κύριε Μαρινό. Κύριε Μπέλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σχέδιο αυτό είναι από μένα. Είναι σχέδιο του Μπέλου. Ναι, τον ανθρώπο, σας το λέω δηλαδή για να μην το μπερδεύουμε. Επιτρέψτε μας να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει και υιοθετήσει βασικούς άξονες και τον προσανατολισμό αυτού του σχεδίου ανασυγκρότησης. Δεν κρίνουμε τη διάθεση και προθέσεις. Εξετάζουμε το εξής. Πίσω από την έκφραση ανθρωποκεντρικό σχέδιο κρύβεται η ταξική του οσία. Για δεν μπορεί ένα σχέδιο, δεν έγινε ποτέ, ούτε θα γίνει, να υπηρετεί τόσο τα μεγάλα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο και τις ανάγκες των εργαζόμενων της περιοχής, των εργατών, των βιοπαλλεστών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Και το λέω, έχοντας μία πείρα μεγάλη από αυτή την περιοχή και από άλλες και με συμμετοχή σε δεκάδες συσκέψεις για το θέμα της ανάπτυξης της Εύβοιας. Όλα αυτά τα προγράμματα πίσω από μια συνθηματολογία έκρυβαν το βασικό, ότι στο όνομα της εξυπηρέτησης των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, στο όνομα της εξυπηρέτησης των μακροπρόθεσμων σχεδίων των καπιταλιστών κάθε περιοχής, καταπατήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα. Πολλά αναπτυξιακά προγράμματα, μεγάλη ανεργία στη Βόρεια Εύβοια και σε όλο το νησί, χωρίς οδικό δίκτυο, με άθλη υποδομή υγείας, με μεγάλες ελλείψεις στα κέντρα υγείας. Αυτά τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, είναι μέσα από την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων που διαφημίστηκαν και με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω χρόνο να κάνω αναφορά στο ΕΣΠΑ. Θα πω πρόσφατα τώρα για το πολυσυζητημένο Ταμείο Ανάπτυξης. 32-40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχουν κατανεμηθεί στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή οικονομία. Έχουν πάρει δισεκατομμύρια οι μεγάλοι όμιλοι. Δεν έχει βγει ποσόν για την υγεία, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για τα λαϊκά δικαιώματα, για την προστασία των πυρόπληκτων και των θυμάτων των πλημμυρών. Γι' αυτό θα συζητήσουμε ουσιαστικά. Δεν έχω χρόνο σήμερα να μπω στα ζητήματα, για παράδειγμα, του σχεδιασμού που αφορούν το τουριστικό κεφάλαιο, τον κατασκευαστικό τομέα, την ενέργεια. Θα πω μόνο ότι πίσω από τη μάσκα της πράσινης ανάπτυξης έχει αλωθεί η Εύβοια από τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα, με μεγάλες ζημιές σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, από την Κάριστο μέχρι τη Βόρειο Εύβοια, ακόμα και στη Βύρφη. Είναι κριτήριο. Υπάρχουν μέσα στο δάσος καταπατήσεις,
και αλλαγή χρήση γης. Και νομίζουμε ότι αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης κινείται σε αυτό το βηματισμό. Δεν συμφωνούμε. Δεύτερο ζήτημα. Κάνουμε μία συζήτηση σήμερα. Μιλάει ο κύριος Υπουργός και δεν λέει κουβέντα ότι σήμερα οι φορείς, αυτοί οι άνθρωποι της περιοχής που κινητοποιήθηκαν, που παλεύουν μέσα από το σωματείο των Ρετσινάδων, που παλεύουν μέσα από τον Αγροτικό Σύλλογο, που παλεύουν μέσα από τους συλλόγους των μελισσοκόμων, των φτηνοτρόφων, μέσα από τις επιτροπές αγώνα, άσκησαν οξύτατη κριτική για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την απέριψαν, γιατί είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες του. Και γι' αυτό θέλουμε να πούμε ότι δεν ισχύει το όλοι μαζί, κύριε Μπένο. Δεν ισχύει. Την ώρα της φωτιάς, χωρίς να συζητήσει η κυβέρνηση με κανένα, προχώρησε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με οικονομικά, ιδιωτικά κριτήρια. Τι έθεσε? Το 20% της αποζημίωσης για τα σπίτια και λοιπά, στάβλους, αποθήκες, θα αναζητείτε από τραπεζικό δανεισμό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι καταπέλτης για αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους. Οι προκαταβολές που δόθηκαν και θα δοθούν δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, ούτε για τη μελέτη, ούτε για την αγορά υλικών, ούτε για την έναρξη των εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για τους φτηνοτρόφους, για τη φυτική παραγωγή, μέσα από τους περιορισμούς, τους αποκλεισμούς, τις εξαιρέσεις του ΕΛΓΑ και των πρώην ΨΕΑ. Μικροί αγρότες, χτινοτρόφος, μελισσοκόμοι έχουν επί τους ουσίας αποκλειστεί και συμφωνώ 100% συμφωνεί το ΚΚΕ με τα αιτήματα που υποστήριξαν οι συνάδελφοι, οι φίλοι που μίλησαν από τους μαζικούς φορείς και από τη Συντονιστική Επιτροπή. 100% αποζημίωση για το σύνολο της ζημιάς. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Αυτά είναι οι βασικοί άξονες. Αντιπλημμυρικά, αντιδιαφορετικά, αντιπλημμυρικά έργα. Τελειώνω. Παίρνω υπόψη μου γι' αυτό το τελευταίο, για τα αντιδιαβροτικά, αντιπλημμυρικά έργα, κύριε Μπένε, την προηγούμενη πείρα και σε πολλές περιοχές, αλλά θα μιλήσω για την τραγική πλημμύρα πέρσι τον Αύγουστο στο Λιλάτιο πεδίο και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων με 8 νεκρούς. Δεν έχει γίνει ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο που θα εγγυάται τη μη επανάληψη αυτής της τραγωδίας. Και το λέω και με την πείρα της πλημμύρας του 2009. 2009. Καυκάς. Παρεμβάσεις του ΚΚΕ. Διαρκώς. Περιοδίες εκεί. Συσκέψεις. Κινητοποίηση. 2020. Πλημμύρα. Τραγωδία. Το ίδιο. Ο κίνδυνος, λοιπόν, να μην προχωρήσουν τα μέτρα ή να προχωρήσουν με τέτοια καθυστέρηση που θα οδηγήσει σε οδυνηρή κατάσταση είναι υπαρκτός. Θα είναι αποτέλεσμα πάλης. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για το θέμα της πυρκαγιάς που κατέστρεψε πάνω από 500.000 στρέμματα και κατέστρεψε μια περιοχή, νομίζουμε ότι πρώτα απ' όλα έχουμε υποχρέωση να σταθούμε στις αιτίες της καταστροφής και στους υπεύθυνους. Γιατί ο λαός το έχει ήδη θέσει. Είναι αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν υπήρξε ουσιαστικό σχέδιο
διαχείρισης και προστασίας των δασών. Και ανησυχούμε γιατί υπάρχει το δάσος από το Μαντούδη στα Ψαχνά, η Δύρθη. Ανησυχούμε πολύ. Δεν υπήρξε σχέδιο ολοκληρωμένο αντιπυρικής προστασίας με κέντρο την πρόληψη. Ούτε καν τα στοιχειώδη αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, εξασφάλιση νερού σε αυτές τις περιοχές. Ήταν, είναι και παραμένουν μεγάλα τα προβλήματα της υποστελέχωσης της πυροσβεστικής και των δασαρχείων της υποχρηματοδότησης. Και όσο αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με αυτή την πείρα την πολύχρονη που έχει συγκεντρώσει, θα συνεχίζει να παλεύει κοντά στο λαό της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα της μεγαλειώδους κινητοποίησης του κόμβου της τροφιλιάς. Σας ευχαριστώ πολύ.